ήρθε η στιγμή. Η στιγμή που όλοι περιμένανε. Η στιγμή που είτε θα ανεβάσει αυτή την εκπομπή στην υψηλότερη κορυφή των charts, είτε θα μας ρίξει στον πάτο. Wonder Woman 1984 ή Wonder Woman 84 λοιπόν. Είμαστε εδώ μαζεμένοι με δύο καλεσμένους για να συζητήσουμε για αυτή την ταινία που δίχασε κοινό και κριτικούς, και θα δούμε αν θα διχάσει και αυτήν εδώ την παρέα. Μαζί μου είναι ο Τέο. Ο Τέο Τρότα από Γερμανία, χαίρετε. Και ο Δημήτρης, υπεργαλαξιακός επιστημονικός συνεργάτης του Monkey Bros, επιστρέφει μετά από περίπου ένα χρόνο. Καλησπέρα και από μένα, από Ηράκλειο Κρήτης. Μερικές μέρες πριν είπα στα παιδιά, έχετε δει αυτή τη ταινία? Και μου είπαν και οι δύο, όχι, δεν την έχουμε δει. Οπότε τους είπα, δέστε τη και πάμε να κάνουμε εκπομπή. Και οι δύο ήταν αρκετά χαρούμενοι την ώρα που τους το είπα, γιατί τους έκανα μια πρόταση να συμμετέχουν μαζί μου εδώ στην εκπομπή. Αλλά δεν ξέρω, αφού είδαν την ταινία, αν έχουν ακόμα την ίδια άποψη. Ας ξεκινήσουμε με τον Τέο. Πρώτα σκέψη για την ταινία. Θέλεις να σου πω τι νιώθω έχοντας δει αυτή την ταινία? Ναι, μόνο συναισθήματα θέλω. Συναισθήματα, oh. Δεν ξέρω, βλέπεις και τη φάτσα μου, θα μπορούσες να καταλάβεις, αλλά θα προσπαθήσω να περιγράψω. Γενικά, εντάξει, μ' αρέσουν οι ταινίες Marvel, DC και όλη αυτή η φάση. Και το Wonder Woman το προηγούμενο ήταν πολύ καλό για μένα. Οπότε περίμενα κάτι αντίστοιχο και αυτή τη φορά. Όταν όμως ξεκίνησε η ταινία... ρε μαλάκα, ξεκίνησε η ταινία και είδα ένα μικρό κοριτσάκι να περνάει 25χρονες Αμαζόνες στο τρέξιμο και κατάλαβα ότι μάλλον δεν θα δω αυτό που ήλπιζα. Γενικά ήταν μια ταινία που μπορείς να δεις μία φορά, αλλά αν έχεις δει άλλες παρόμοιες θα τη βάλεις κατευθείαν, νομίζω, πολύ πολύ κάτω στη λίστα ως προς, από την χειρότερη προς την καλύτερη, κατάλαβες. Τέτοια αρχική άποψη. Τώρα που λες για λίστες, εντωμεταξύ είδα μια λίστα ενός παλικαριού που το έβαλε κάτω από το Suicide Squad, στη χειρότερη θέση, ας πούμε, της DC tier list, ας πούμε. Θα συμφωνούσες, Δημήτρη, με αυτήν την κατάταξη? Ναι, νομίζω ότι είναι ότι χειρότερο έχει βγει στο σύγχρονο υπεροειδικό σύμπαν, γενικά Marvel DC. Είναι ό,τι χειρότερο. Πες μας λίγο. Πες μας λίγο, για ποιο λόγο το λες? Καταρχήν, και εμένα μου άρεσε η πρώτη ταινία, τη Wonder Woman, οπότε είχα χτίσει κάποιες προσδοκίες για τη δεύτερη ταινία και ήρθε και τις διέλυσε όλες. Οπότε ένα είναι η απογοήτευση για αυτό που περιμέναμε, και δεύτερο είναι και ακόμα και σαν ταινία αυτόνομα, δηλαδή είναι κακή ταινία, είναι κακή ταινία, δηλαδή ακόμα και το CGI της ήταν κακό, ήταν πολύ κακό, και την είδα την ταινία σε ανάλυση 4K και σε τηλεόραση OLED, ας πούμε, που δίνει λίγο παραπάνω στην εικόνα. Ήταν κακή ακόμη και σε αυτό. Να σας θυμίσω ότι και η προηγούμενη ταινία ήταν κακή και σε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη ταινία έφαγε αρκετό κράξιμο, γιατί το τελευταίο τρίτο της ήταν ένα CGI ό,τι να είναι κατάσταση. Και αυτή η ταινία έχει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν έγινε κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη. Όχι, όχι, νομίζω ότι ήταν πολύ χειρότερο. Καμία σχέση, δεν συγκρίνεται. Ναι, ρε, δείχνει. Μπορεί να έχει εκεί λίγο την τελευταία μάχη με τον Άρη, ας πούμε, ότι είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά δεν ήταν κακό. Δηλαδή φαινόταν κακό, ας πούμε. Δεν σου άφησε αρνητικά συναισθήματα όταν τελειώσει. Η πρώτη ταινία ήταν, εντάξει, την είδες, λες, OK, είδα μια ταινία. DC, τελείωσε η φάση, αυτό ήταν, OK. Αλλά μετά από αυτή την ταινία, εγώ προσωπικά είχα ένα έτσι σε φάση. Έλεγα, γιατί με έβαλε να τη δω. Αναρωτιόμουν, γιατί με έβαλε να τη δω, ρε φίλε. Είχα φτάσει μέχρι εκεί. OK. Λοιπόν, πιστεύω
ότι ο λόγος που υπάρχει τόσο κακή εντύπωση για αυτή η ταινία ήταν γιατί η προηγούμενη ταινία υπερχαϊπαρίστηκε επειδή ήταν μία μέτρια ταινία DC ανάμεσα σε πολύ κακές ταινίες. Και ήταν ο λίγο διαφορετικό, βάλα λίγο χρώμα. Δηλαδή θυμάσαι στην προηγούμενη ταινία όπως και σε αυτή ξεκινάει, βλέπεις τη Θεμισκήρα, βλέπεις γαλάζια νερά ξέρω εγώ και παραλία τύπου αμόλουφη καβάλας ξέρω εγώ. Λίγο πιο... Και θες να μείνεις εκεί. Ναι, θες και να λες, όπα κάτσε, μπορεί σε DC ταινία να έχεις χρώμα. Wow. Και μουσική. Αλλά ήταν μέτρια η ταινία, ρε φίλε. Ήταν μέτρια. Είχε 2-3 πολύ καλές σκηνές. Θα έλεγα ότι η σκηνή, η πρώτη σκηνή στην μάχη εκεί στο No Man's Land, άμα θυμάστε, με τους Γερμανούς απέναντι, αυτή η σκηνή που είναι η πρώτη φορά που με τη στολή της είναι μπροστά στους Γερμανούς, τέλος πάντων, και δείχνει τη φάση της. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ καλή σκηνή, τη βάζεις top of the top σε πολλές κόμικ ταινίες. Αλλά τα γύρω γύρω ήταν λίγο μέτρια, πολύ προσχάλια. Ναι, και ακριβώς τα ίδια πράγματα κάνει και η δεύτερη ταινία. Και δεν ξέρω άμα το αναγνωρίζουμε αυτό αρκετά. Γιατί στη δεύτερη είχες έστω κάποια καλή σκηνή να ξεχωρίσεις? Στη δεύτερη. Στη πρώτη μου είπες μια πολύ καλή σκηνή, αλλά για τη δεύτερη έχεις κάτι παρόμοιο? Ή μένουμε στο μέτριο προς χάλια και τελείως? Δεν έχω κάτι παρόμοιο, όχι, στη δεύτερη. Αλλά γιατί στη δεύτερη μου φάνηκαν όλα μέτρια. Αλλά απ' την άλλη μπορείς να πάρεις ένα-ένα όλα τα κομμάτια της δεύτερης ταινίας και να τα δεις ότι είναι τα ίδια κομμάτια με την πρώτη ταινία. Παράδειγμα. Εδώ εγώ θα διαφωνήσω. Δηλαδή ξεκάθαρα. Γιατί η πρώτη ταινία για μένα ήταν μια πολύ, μια καλή ταινία δράσης και μια πολύ καλή ταινία σουπερίρωα, ας πούμε. Ανάπτυξης, ναι, είχε κάτι, είχε κάτι. Δηλαδή ήταν μια πολύ ωραία ταινία για αυτούς που αρέσκονται να βλέπουν τέτοιου είδους ταινίες. Οπότε σε αυτό το κομμάτι θα διαφωνήσω. Όντως αυτή η σκηνή που λες είναι από τις καλύτερες, ας πούμε, νομίζω ότι είχε και άλλες ωραίες σκηνές και γενικά ήταν πολύ πιο... πιο μεστή ταινία, παιδί μου. Είχε αρχή, μέση, τέλος. Είχε παράλληλο, ας πούμε, έτσι, side story με, το, με την όλη φάση, ας πούμε. Και είχε και... Εντάξει, ο κακός... Γενικά, η DC έχει θέμα με τους κακούς. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο κακός στην πρώτη ταινία, στην ουσία, τι έκανε? Χρησιμοποίησε τα συναισθήματα των ανθρώπων όλων για να δημιουργήσει το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Right? Ναι. Ο κακός στη δεύτερη ταινία τι έκανε? Χρησιμοποίησε τις ευχές όλων των ανθρώπων και έφερε το χάος. Είναι το ίδιο, ναι, ακριβώς πράγμα. Όχι, γιατί τώρα το ένα είναι ότι ο Άρης παίρνει τη δύναμή του έτσι, ωραία, από τον πόλεμο. Και το άλλο είναι αυτό που έκανε ο Jim Carrey στο Θεός για μια εβδομάδα. Ας πούμε, πάει να δίνει σε όλους να φιώνει σε όλους τις ευχές και είναι χαμός, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, μπορεί κάποιο άλλο να φέρει τα ίδια, αλλά δεν είναι το ίδιο. Πήγε στο πρόεδρο της Αμερικής και λέει τι θέλεις και λέει πυράβλους. Δηλαδή τι μαλάκι. Ήταν πάρα πολύ γελίο, ας πούμε, έτσι πως το κάνεις, έτσι πως το κάνει. Ναι ρε, ήταν δεν ξέρω, ήταν μια κωμωδία που δεν ήταν αστεία ρε, σε κάποιες σκηνές. Ήταν γελία. Είχε κάποιες, ας πούμε, το ξεκίνημα όπως είπα και πριν, που ένα κοριτσάκι 9 χρονών τρέχει πιο γρήγορα και κολυμπάει πιο γρήγορα από 25χρονες Αμαζόνες, δεν τη φτάνουμε τίποτα. Αυτό λέω, what the fuck, okay. Πάμε παρακάτω, δεν νικάει στο άθλημα, ναι, γιατί είναι αρχή της ταινίας, θα δούμε κάτι πιο ενδιαφέρον, ναι. Μετά μεταφερόμαστε στο 84 και ξεκινάει με μια σκηνή στο εμπορικό κέντρο που βλέπουμε τη Wonder Woman εκεί να κλείνει ματάκια σε μικρά κοριτσάκια και να δείχνει πόσο γαμάτι είναι. Μετά από αυτό, η επόμενη σκηνή που βάζει τη στολή της είναι στο 120 λεπτό. Το είδα χαρακτηριστικά, ρε φίλε. Πέρασαν 120 λεπτά
που δεν είχε Wonder Woman η ταινία, ρε μαλάκα, το καταλαβαίνεις. Επίσης, sorry, θυμάσαι τη σκηνή που είναι στο τέτοιο, στο εμπορικό κέντρο. Είναι στο τέλος, πες ένα λόγο που πετάει τους κακούς και καταστρέφει, φίλε, ολόκληρο αμάξι πέρα. Καχύν πρώτα θα τους είχε σκοτώσει. Και τους σπάει τη μέση. Ναι, και, ναι, και δεύτερον καταστρέφει ένα αμάξι για κανένα από σου λόγο. Χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Μα όχι ρε φίλε, τι εννοείς κανένα λόγο. Η DC πρέπει να δείξει ότι καταστρέφουν αυτοκίνητα έτσι ρε, μαλά, με τα δάχτυλα. Δεν τους νοιάζει, δεν υπολογίζουν τίποτα ρε. Όχι το θέμα ότι από άποψη ας πούμε ταινίας, από άποψη λίγο πραγματικότητα. Δηλαδή είσαι σούπερ ήρωας και καταστρέφεις ένα περιπολικό. Τώρα πας μέσα ρε φίλε, για να σωθείς με δημόσιας περιουσίας. Μέσα. Όχι ρε, όχι ρε. Αλλά με το συγκρίνεις με, με ό,τι έκανε ο Σούπερμαν και μέσα δεν το βάλαμε. Οκ. Εκτός άμα αναρχικά η Wonder Woman. Σε ποια πήγα να το βάλω, αλλά εντάξει. Εκτός αναρχικά η Wonder Woman και λέει μια σφυρίτσα και τους κλέπες, να σχαλώσει ένα μπατσικό. Ναι ρε, τέτοια χάρη τους έκανε. Γενικά πολλές τέτοιες, πολλά τέτοια σκηνικά τα σου. Να θυμίσω εδώ στον Τέο ότι οι υπόλοιπες είναι Αμαζόνες. Αυτή είναι η μύθεα κόρη του Δία. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Okay. Ναι. Αλλά είναι 9 οπότε... χρονών ρε μαλακιά. 9 χρονών κόρη του Δία όμως. Τι έκανε. Τρέξιμο ρε φίλε. Τρέξιμο ρε μαλακιά. Έλα ρε μαλακιά. Είναι κάνει δύο βήματα όσο κάνει άλλη ένα. Οκ okay, ρε φίλε. Κοίτα. Εμένα η πρώτη σκηνή. Ας μιλήσουμε για την πρώτη σκηνή. Όλο αυτό το, ναι, το σκηνικό. Ήθελα να μείνει εκεί η ταινία, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα να μείνει εκεί, ξέρω εγώ, να μην πάμε στην πόλη, να μείνει εκεί. Αμαζόνες, ίσως, θάλασσα. Ήταν μια πολύ καλή ιδέα για να σταματήσεις και το όλο κομμάτι του plot hole που ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, από το πρώτο Wonder Woman μέχρι το Superman vs Batman που εμφανίστηκε μετά, γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή. Τόσα χρόνια είναι στη γη και κάνει τις μαγκές της και απλά σπάει την κάμερα, ξέρω εγώ, 2-3 λεπτά αφού έχει εμφανιστεί και κάνει τους κύκλους της. Μα είχε δείξει, ο Batman είχε δείξει διάφορες φωτογραφίες για τη Wonder Woman. Ναι ρε φίλε, αλλά όπως έληξε τον πρώτο παγκόσμιο έπρεπε να λήξει και τον Χίτλερ και δεν το έκανε μάλλον. Το περάσαμε με κάτι. Σε άδεια. Ήταν σε άδεια, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι έκανε. Μπορεί να είχε να έχει στρατευτεί με τους Ρώσους να μπει και έτσι να νικήθηκε ο Χίτλερ στο τέλος. Να μια ταινία που θα ήθελα πολύ να δω. Οπότε, μια καλή ιδέα θα ήταν. Όχι υπάρχει το Red Sun. Uh-huh. Έτσι να βγει και το τέχει να βγει. Wonder Woman Red Dot, ξέρω. Ξέρεις ότι αυτό ακούγεται πολύ περίεργο έτσι. Πάμε παρακάτω. Θα έλεγα ότι μία ταινία πλήρως θεμισκήρα θα μετρούσε ίσως πιο πολύ από αυτό το πράγμα στο 1984. Θα σπάγεις πέτρες και δέντρα. Δεν έχει πλάκα. Όχι ρε φίλε, θα έχεις μία... με κάποιο άλλο έτσι φανταστικό πλαίσιο τη μάχη σου. Ρε φίλε, μόνο που θα έχεις γκόμενες Αμαζόνες και παραλία να τρέχουν πέρα δόθε, δεν χρειάζεται κάτι. Στα μπαντισί. Baby. Και να τρέχουν. Baywatch, ρε μαλάκα. Baywatch, super hero. Ναι, ναι. Και στο τέλος, αντί να εμφανιστεί η τέτοια, η Linda Carter που έπαιζε την. Τη Wonder Woman στη σειρά είναι αυτή που εμφανίζεται στο τέλος στην αυτοκίνητη της σειράς. Θα μπορούσε να είναι η Pamela Anderson. Γιατί όχι. Πες με έναν. Πραγματικά εγώ δεν το πήγα κανένα παιδί μου. Πες με εσύ ένα λόγο για να γυριστεί αυτή η σκηνή και να παιχτεί στο τέλος της ταινίας. Σε προκαλώ. Ο λόγος ήταν γιατί πολύ απλά. Μπορεί η Πάτι Τζένκινς η σκηνοθέτης να γούσταρε τη Λίντα Κάρτερ. Τίποτα παραπάνω. Ας πήγαινε το φασώσει. Γιατί μην το δείχνεις αυτό. Guardians of the Galaxy 1. Guardians of the Galaxy 1. Είδες τον Howard the Duck μια παπιά να κάθεται και να πίνει καφέ. Εκεί η... Τι πιο ήταν το νόημα. Έτσι ρε φίλε. Τα after credit scenes υπάρχουν έτσι για easter eggs ρε φίλε. Έχει αυτό παιδί να μην το είδα. Οπότε δεν ξέρω. Αλλά και αν το είδα. Κάει μάινε. Πω ρε φίλε, πόσο πιο πολύ θα ήθελα να συζητάμε τον Guardians of the Galaxy. Θα
Θα σας πω αυτό που εμένα με ενόχλησε περισσότερο στην ταινία, εκτός από τα βασικά, τις τρύπες της ταινίας που υπάρχουν και είναι πολλές. Εμένα αυτό που με ενόχλησε είναι ότι υπάρχει ένα θέμα τεχνικής στη κάμερα, στον τρόπο δηλαδή που την τραβούσαν. Ναι, όχι όλη η σκηνοθεσία ακριβώς, γιατί μια χαρά μου φαίνεται σαν σκηνοθέτηση η Jenkins. Είναι, δεν μ' άρεσε είναι, καθόλου. Δες, είναι κάποιες συγκεκριμένες σκηνές που κρατάνε μερικά δευτερόλεπτα, που και στην πρώτη ταινία και στη δεύτερη με χτυπάνε πάρα πολύ στα μηνύγκια, ρε φίλε, και με νευριάζουν. Είναι η σκηνή, ας πούμε, στην Αίγυπτο, που τρέχει και η κάμερα είναι στο πρόσωπό της και είναι ένα slow motion περίεργο απλά για να δείξουμε πόσο ωραίο είναι το μαλλί της. Αυτή η σκηνή με νευριάζει άπειρα, ρε φίλε. Ή η σκηνή, ας πούμε, στην πρώτη ταινία που έρχεται η σφαίρα και με slow motion την κάνει έτσι. Ρε μαλάκα, γιατί, γιατί το κάνουν αυτό, ρε μαλάκα. Και φαίνεται το green screen φαίνεται άπειρα χάλια από πίσω. Αυτές οι σκηνές, Τάσο, είναι για να βγει ένα ωραίο τρέιλερ. Άμα δεν έχεις αυτές τις σκηνές, δεν βγάζεις το τρέιλερ. Άμα δεν βγάζεις το τρέιλερ, δεν θα βγει. Δεν θα βγει άτομο να τη δει, ρε μπαλάκα. Άμα δεις το τρέιλερ, φτάνει στην ουσία. Ας κάνω μια ερώτηση. Εύχεται η Wonder Woman να επιστρέψει το αγόρι της. Σε παρένθεση. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Απλά για να βάλουν τον Chris Pine στην ταινία. Δηλαδή εντάξει. Όχι, ξέρω το λόγο. Η τέτοια, η σκηνοθέτης γούσταρε το τέτοιο και ήθελε να τον χώσει μέσα στην ταινία. Δεν είναι Τάσο? Όχι, δες. Πολλοίς κόσμος λέει ότι η χημεία μεταξύ του Chris Pine και του Gal Gadot είναι πολύ καλή και κουβαλάει γενικά κομικά όλη την ταινία, και έτσι και αυτή είναι και η αλήθεια, ρε φίλε. Όταν μεταξύ τους κάθονται και λένε τις μαλακίες τους, είναι κομπλέ, ρε φίλε. Πολύ, πολύ καλό. Αυτό το δέχτηκα. Αυτό δεν ήταν κακό στη ταινία, αυτό που ήρθε πίσω αυτός και κάτι κάνα. Εντάξει, αυτό δεν μου έκανε κακή εντύπωση. Ήταν γενικά ok. Σαν ιδέα, κάτι τέτοιο έπρεπε να γίνει. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Είναι. Ότι υπάρχουν δύο πράγματα που σκεφτόμουν. Ότι όταν εκεί σου λέει, ρε φίλε, έχουν περάσει 40 και χρόνια, 40 και χρόνια, παραπάνω, 60 χρόνια, γιατί είμαστε στο 80 και αυτόν τον είχε στο πρώτο παγκόσμιο, και το μόνο που θα ζητήσω για όλα αυτά που κάνω είναι να έχω πάλι αυτόν, ξέρω. Και εκεί λες, okay, ρε φίλε, σκέψου λίγο. Μοναξιά, τόσα χρόνια, έχει δώσει τα πάντα για την ανθρωπότητα και να μην έχει, ρε φίλε, την αγάπη της. Το δέχεσαι. Απ' την άλλη σκέφτεσαι ότι τον ήξερε ένα δίμηνο πριν 60 χρόνια, ρε μάλακι. Δηλαδή, okay. Θα έπρεπε ίσως να πάει παρακάτω να βρει κανένα άλλο. Ναι, λίγο κάτι. Κάποιον. Ναι, Τάσο, αλλά μιλάμε τώρα για τον πρώτο της, την ουσία. Μιλάμε για τον πρώτο άνθρωπο που είδε γενικά, δηλαδή. Α, τώρα είναι. Γίνει λίγο ρομαντικό. Είναι high school crush. Γίνει λίγο ρομαντικό, Τάσο, εντάξει. Μην είσαι τόσο καχύποπτο. Ναι, ρε, μην είσαι τόσο καχύποπτο σε όλα, δηλαδή, έλεος. Ναι, οκ. Επιστρέφει, αλλά επιστρέφει στο σώμα ενός άλλου τύπου. Όπου όλοι οι άνθρωποι βλέπουν τον άλλον τύπο, όπως και αυτός στον καθρέφτη βλέπει τον άλλον τύπο, μόνο η Νταϊάννα βλέπει τον Chris Pine. Okay. Πώς σας φάνηκε όλο αυτό το plot point? Θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση για το ότι δεν μπορεί στην πραγματικότητα αυτός ο λίθος, αυτή η πέτρα, να αναστήσει νεκρούς. Οπότε απλά στην ουσία κάνει ένα illusion στο μυαλό της
Νταϊάννα να, τέτοιο, να βλέπει στο πρόσωπο αυτού τη τέτοια, τον αγαπημένο τη. Και, μαγειρεύει και κατά κάποιο τρόπο και αυτό, τον κομπάρσο τέλος πάντων, για να συμπεριφέρεται σαν την αγάπη της Wonder Woman, την πρώτη και παντοτινή, σαν την Ιον. Και εντάξει, αυτό το θα μπορούσε να εξηγηθεί κάπως έτσι, ας πούμε, ότι δεν μπορώ να σου φέρω πραγματικά, οπότε βρίσκω έναν τρόπο για να... Οπότε, αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν Chris Pine, ήταν, δηλαδή, ο Steve Trevor, ήταν η αναμνήσεις της Wonder Woman που είχε γι' αυτόν. Αυτό δεν το ανέστησε. Να προσθέσω κάτι. Έπαιξε μπαλίτσα. Εγώ αναρωτιέμαι, αυτός ο τυπάς που ζούσε τη ζωή του και όλα normal και ξαφνικά... Δεν υπήρχε. Κοιμόταν. Ξαφνικά, no. Δεν είμαι πια εδώ. Τι φάση, πώς διάλεξε, ας πούμε. Δεν νομίζω να το χάλασε. Θα είναι αυτός. Ξαφνικά είναι με τη Wonder Woman. Ναι, αλλά δεν υπήρχε κιόλα. Δηλαδή, πώς... Με βιάζει. Θα μπορούσε να είχε... Με βιάζει, αλλά είναι η Wonder Woman, οπότε... Αφού έχει το λάσο, άστο, ας μην αντισταθώ. Όχι ρε, θέλω να σου πω ότι, φίλε, αυτό θα μπορούσε να έχει μία περισσότερη εξήγηση μέσα, κατάλαβες. Αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να δοθεί περισσότερη σάλτσα, για να μην καθόμαστε και να τα συζητάμε έτσι, ξέρω εγώ, εμείς από μόνοι μας, κατάλαβες. Δες τι θα σου πω. Δες τι θα σου πω, για αρχή. Οι εξηγήσεις μπορεί να είναι μία, όπως είπε ο Δημήτρης πριν, ότι δεν μπορεί ο λίθος να ανατρέψει τον θάνατο, αλλά μπορεί να είναι κιόλας το πώς έκανε την ευχή της, γιατί δεν ξέρεις τι είπε. Η ευχή μπορεί να ήταν του τύπου είπε. Μακάρι τουλάχιστον κάποιος άλλος να του έμοιαζε, δηλαδή να ήταν μια τέτοια ευχή. Δεν ξέρεις. Δεν κατάλαβες. Δηλαδή, μακάρι να ερχόταν, δηλαδή δεν ξέρεις τι ευχή έδωσε, γιατί οι ευχές πάντα έχουν tricks στο πώς τις λες. Μακάρι να ξέρουμε γίνει ο Κυρκώστας από το μπακάλικο, ναι. Να γίνει ο αγαπημένος μου. Μπορεί, ρε. Και διάλεξε αυτό. Μπορεί. Δηλαδή δεν θα μπορούσε εσύ. Δηλαδή, σκέψου. Σαν τα ποντιμούτσο. Να μην ξέρεις ότι είναι αυτός ο λίθος αληθινός και να είχες μόλις γνωρίσει την Κωνσταντίνα και να λέγεις, ρε μαλάκα, δεν θα μπορούσε η Κωνσταντίνα να ήταν περισσότερο σαν την Νταϊάννα. Και ο λίθος να σου παίξει την πουστιά. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Μπορεί, απλά δεν άκουσες ποτέ τι ευχήθηκε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η εξήγηση. Με συγχωρείς, να ολοκληρώσω αυτό. Δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η εξήγηση. Γάματι, πέτατη, κόπηκε για λόγους χρόνου, μάλλον. Το θέμα ποιο είναι, ότι όλο αυτό δημιουργεί πολλές προεκτάσεις και κομμάτια και ερωτήσεις και κομμάτια ιστορίας που ποτέ δεν αναπτύχθηκαν. Γιατί η Wonder Woman είναι ένα super hero και ξέρει ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο του σώματός του και αυτή τον πηδάει και δεν την νοιάζει. Και όλο αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει το βασικό κομμάτι του προβλήματος για την Wonder Woman. Ότι έχω αυτό που θέλω, αλλά κάνω κακό σε έναν άνθρωπο και αυτό δεν το ασχολήθηκαν ποτέ. Είναι μια, δηλαδή υπάρχει λόγος που έγινε έτσι, δεν έγινε κατά λάθος. Το βάλανε εκεί για να πέσει ένα ηθικό ερώτημα πάνω της και το παρατήσανε στη μέση της ταινίας. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι το βασικό πρόβλημα της ταινίας. Ότι βγάζει τέτοια πράγματα για όλους τους χαρακτήρες και τα παρατάει στη μέση, ρε. Ασχολούνται όλοι, ας πούμε, με αυτό το σκηνικό. Δηλαδή, για ποιο λόγο να το βάλεις? Θα μπορούσε απλά να τον αναστήσεις και να μην έχεις αυτές τις ερωτήσεις. Το βάλανε για ένα λόγο, ρε φίλε. Για να κάτσει αυτή να σκεφτεί στο τέλος ότι κάνει κακό σε έναν άνθρωπο και να πει στον Chris Pine, go, φύγε, δεν σε θέλω. Για αυτόν τον λόγο όμως, γιατί κάνει κακό σε έναν άλλον άνθρωπο. Με πιάνεις, πώς το εννοώ? Δεν ξέρω αν γίνομαι, άμα το καταλάβω. Στο τέλος έδειξε ότι ναι, άφησε να αληθεί, ότι τελικά κάτι πάει γίνει. Αλλά δεν ξέρεις, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι δες τι κάνουν. Η ευχή σου δίνει αυτό που ζητάς και σου παίρνει κάτι. Το πιο σημαντικό, okay. Οπότε αυτή πήρε πίσω αυτό που ήθελε, αλλά είναι στο σώμα άλλου. Problem. Γιατί να χάνει τις δυνάμεις από αυτό? Δεν θα πρέπει καν να υπάρχει σαν plot point, να ήταν πεταμένο και να πρέπει αυτή να κάτσει να σκεφτεί ότι είναι πιο ισχυρό
το κίνητρο να φύγει ο Steve Trevor στο θάνατό του, γιατί αυτό που κάνει είναι καταπάτηση της ζωής ενός άλλου ανθρώπου. Ορίστε, πάρτο. Και η ταινία έχει διορθωθεί κατά το ίμιση, ας πούμε. Γιατί, πάλι, γιατί πάλι έχεις το ίδιο plot point με την πρώτη ταινία, όπου έρχεται ο Steve Trevor και της λέει πάλι ο ίδιος πρέπει να με αφήσει να φύγω, γιατί έτσι της είπε όταν ανέβηκε στο αεροπλάνο και έφυγε, και αυτή έλεγε όχι, 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 και για δεύτερη φορά γίνεται το ίδιο πράγμα. Ενώ θα έπρεπε τώρα να αντιστραφεί ο ρόλος, να λέει ο Chris Pine ο Steve Trevor, όχι, θέλω να ζήσω, μου αρέσει, θα είμαστε μαζί, και αυτή να του πει όχι, πρέπει να φύγεις, και θα τα γαμώ, θα ήταν και γαμώ, ρε φίλε. Αλλά το πήγαν πολύ safe. Είπα πολλά, για πες. Το σώσανε, ναι, σίγουρα. Δεν νομίζω ότι το σκέφτηκαν τόσο πολύ αυτό, αλλά... δηλαδή νομίζω κάνουν ότι ήταν μια αρχική τους πρόθεση αυτή. Λες ότι δεν το είχαν καν σκεφτεί, τα σκεφτήκαμε όλα εμείς, ξέρω εγώ. Εγώ νομίζω ότι μπήκανε από τους σεναριογράφους τα points και μετά στο edit... και στο τελικό, ας πούμε, προϊόν που παρουσιάσαν, κοπήκαν αυτά κάπου στη μέση. Για... δεν ξέρω κι εγώ γιατί, ρε φίλε. Τάσο, εσύ είπες για αυτά όλα, για το ότι κάνει κακό σε έναν άνθρωπο και τα σχετικά. Στη ταινία, σε κάποιο σημείο, παρουσιάστηκε αυτό. Από τη Wonder Woman να έχει τύψεις που κάνει, ναι, έστω λίγο, ναι, έστω... ναι, ναι. Το είπες, ναι, σε κάποια φάση. Δεν έχει τύψεις, αλλά είναι εκεί. Μετά το πρώτο σεξάκι, του λέει... ο γκόμενος μου είναι στο σώμα άλλου νου, πρέπει να τσεκάρουμε τι παίζει. Δηλαδή ξέρει ότι είναι προβληματικό αυτό. Ναι, αλλά δεν το είπε με στεναχώρια. Με στεναχώρια το είπε, απλά όχι και πολύ, γιατί είναι πολύ όμορφη γυναίκα και δεν μπορεί. Εσύ και λες, δεν είναι και πολύ καλή ηθοποιός, οπότε ξέρεις, ένα πράγμα. Είμαι πολύ όμορφη, αυτή είναι η φάση της. Ας το τσεκάρουμε κι αυτό. Δεν είπα ότι όλες οι γυναίκες είναι κακές ηθοποιοί. Αυτή είναι μια μέτρη ηθοποιός, ρε φίλε. Είναι, εντάξει, είναι όπως ο Statham. Δεν το βάλεις να παίξει δράμα, ξέρω εγώ, να βγάλει συνέστημα. Όχι, το βάζεις να παίξει το crank, να κάνει ηλεκτρισμό στα αρχίδια του για να δείξει ότι είναι καυλωμένο. Δηλαδή αυτό μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή όταν μάθαινε να πετάει η Wonder Woman σε εκείνη τη σκηνή, δεν σε έπεισε το πως έβγαζε το ένα χέρι μπροστά μετά το άλλο και προσπαθούσε να το βρει εκεί? Δεν σε έπεισε η έκφραση της? Αυτό ήταν αστείο. Αυτό ήταν αστείο. Δηλαδή και εκεί, ας πούμε, και το CGI ήταν απίστευτα απαράδεκτο. Και ήταν και αστείο σαν σκηνή. Επίσης να ρωτήσω, αυτή η συμπορία δεν είχε μάθει να πετάει? Όχι, δεν πετούσε. Ξέχασε, ούτε σε αυτή την ταινία, ούτε στο Superman vs Batman πετούσε. Κάτσε, αφού έμαθα να πετάει στο Batman, γιατί κάτι που κάπου θυμόταν, δεν έδαινε όλο αυτό. Γιατί κάπου ήξερε να πετάει και μετά ξαναξέχασε, ξαναήξερε, δεν ήξερε. Δεν λέει ότι να είναι, ας πούμε. Όχι, όχι, δεν είχε μάθει να πετάει. Δεν την έδειξα να πετάει ούτε στο Batman vs Superman. Τέλος πάντων, ούτε στο Justice. Ναι, άμα δεν πετούσε εκεί, πώς γίνεται να ήξερε να πετάει το 84 και μετά. Θα σου πω εγώ πώς γίνεται. Ότι θα βγουν σε ένα δίμηνο αφού βγει το Justice League, το Snyder Cut. Αφού βγει αυτό, θα πούνε, παιδιά, 1, 2, 3, 5 ταινίες δεν υπάρχουν. Πάμε από την αρχή, ξέρω. Και θα κρατήσεις μόνο το Aquaman και την Wonder Woman. Να, κρατάς και το Superman, ίσως, αναλόγως στο συμβόλαιο του Cavill. Και όλα τα υπόλοιπα τα διαγράφεις και πάμε από την αρχή. Φοβερό. Βασικά δες, έχεις Joker την ταινία που είναι τελείως, δεν κολλάει με κανένα από τα υπόλοιπα. Έχεις την Batman ταινία που θα βγει, που παίζει ο... αχ, ξέρεις πως τον λένε, ρε. Ο Pattinson, ναι. Που επίσης δεν κολλάει πουθενά, γιατί έχεις τον Ben Affleck για Batman. Οπότε τώρα αυτή είναι παλιά, είναι του Ben Affleck η story. Κανείς δεν ξέρει. Είναι παράλληλο σύγμαν. Έχεις το Suicide Squad που θα βγει από τον James Gunn, τον σκηνοθέτη του Guardians of the Galaxy. Το οποίο θα βγει. Αυτό θέλω να το δω. Αυτό παίζει να είναι, φίλε, καταπληκτικό. Παίζει ο John Cena μέσα, ρε.
Και νομίζω έχουν κρατήσει μόνο την τέτοια, μόνο την Margot Robbie. Ο Will Smith δεν θα, θα παίξει. Α, και τον Boomerang. Και ο Captain Boomerang νομίζω έχει, έχει μείνει. Γιατί και αυτός ήταν ωραίος. Θυμάστε που έβαζε το, το μονόκερο. Ο σκαλωμένος με το μονόκερο. Επίσης, παρένθεση, μια μικρή παρένθεση, ενώ του έχετε δει το, την ταινία με, το, με την. Πώς λένε, με την Margot Robbie. Με τη Harley Quinn. Ναι. Είχα κοιμηθεί, μέσα στη, στο, όχι, στο τελευταίο ναι. κομμάτι της. Είχα κοιμηθεί, αλλά δεν έφταιγε η ταινία. Μια χαρά ήταν. Για μένα. Okay. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν η φάση που μόλις είχε σκάσει καραντίνα, η πρώτη. Και την είδα, την είχα κατεβάσει και την είδα. Δηλαδή την είδα στο κινηματογράφο. Και ήταν αρκετά καλή. Δηλαδή νομίζω θα μπορούσε να πάει πολύ καλά. Ήταν ευχάριστη ταινία. Υπάρχει περίπτωση να μην την έχω δει. Είναι ευχάριστη ταινία. Η αλήθεια είναι ότι πήγε άκλαφτη. Πήγε άκλαφτη. Αλλά, ναι, πήγε... αλλά είναι μια χαρά ταινία. Είναι μια χαρά ταινία. Και επίσης, ένα που θέλω να πω τώρα είναι ότι ένα καλό που έχει η καραντίνα είναι ότι δεν πετάξαμε τα λεφτά μας για να δούμε το Wonder Woman, ας πούμε. Στην κινηματογράφο. Δηλαδή, θα τα κλαίγαμε. Θα τα κλαίγαμε πολύ άσχημα. Τα λεφτά μας. Γι' αυτό υπάρχουν εκπομπές σαν αυτήν. Έλα, τα σου πες κάτι αντίτερμα. Ναι, που βγήκε δύο μήνες αφού βγήκε η ταινία. Για να πούμε τι ξέρω, ότι δεν είναι καλή, το έχουν αποφασίσει το ίντερνετ. Το θέμα είναι οι σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας, κατάλαβες. Σας βλέπω εδώ στο chat, τα προσωπάκια σας στεναχωρημένα, δεν σας βγαίνει καν κέφι μπροστά στο μικρόφωνο, γιατί κατάστρεψε πάντα αυτή η ταινία. Και θα κάνω και μια άλλη ερώτηση, γιατί γενικά την ταινία προσπαθεί και αυτός μου να την αποβάλει. Δηλαδή δεν θυμάμαι πολύ καλά την ταινία. Και ας την έχω δει πριν δύο-τρεις εβδομάδες, όταν βγήκε δηλαδή. Ο λίθος αυτός, μία ευχή δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει τον καθένα. Ναι. Α, θα πιάσουμε αυτή... όλα τα plot holes. Η Catwoman αυτή, wannabe cheetah, ξέρω, της καταγράφης. Ναι. Δεν έκανε δύο ευχές. Και μία στην αρχή και μία στο τέλος. Όχι, στο τέλος δεν έκανε αυτή. Αυτός έκανε για αυτήν, σε άλλους, στον κόσμο και της την έδωσε. Αυτός μπορούσε στο τέλος, μιλώντας σε όλους τους ανθρώπους, όταν τους απευθυνόταν, αυτοί κάναν τις ευχές και αυτός έπαιρνε από αυτούς ό,τι γούσταρε. Και στην ουσία πήρε αυτοί κάνουν, για αυτήν. Αυτοί οι άνθρωποι κάναν τις ευχές. Δεν έκαναν αυτός τις ευχές. Ναι, οι άνθρωποι και αυτός τους έπαιρνε ό,τι ήθελε. Και με αυτόν τον τρόπο της έδωσε τη δύναμη. Οκ, okay, καλή σκέψη σου, Τέο. Αλλά νομίζω ότι απλά είναι μια τρύπα. Γιατί της λέει εκεί στο αεροπλάνο, πες μου τι εύχεσαι, νιώθω ότι είμαι γενναιόδωρος. Και λέει αυτή, θέλω να γίνω. Πώς το λένε, Predator. Predator. Ναι, και εκεί τελειώνει η σκηνή. Δεν τον είδαμε ποτέ να το κάνει όλο αυτό. Αυτό τελειώνει. Αυτή δεν αλλάζει εκεί επί τόπου. Δεν συμβαίνει τίποτα. Μετά πάει εκεί που πήγε στο στρατιωτικό τέτοιο και κάνει τις ευχές. Απευθύνεται σε όλους και παίρνει ό,τι γουστάρει για τον εαυτό του. Πήρε υγεία πίσω. Και μετά από κάποια φάση, σε κάποια φάση δεν το εξηγεί, αλλά βγαίνει και αυτή με την σούπερ δύναμη. Δηλαδή αυτός της είπε, εγώ θα σε κανονίσω, θα στο κάνω αυτό, θα το ο Ντίλερ φάση λοιπόν. Και το έδωσε. Ναι, και της το έδωσε ρε φίλε. Της έκανε κάποιος, ευχήθηκε ένα αυτοκίνητο, πήρε το αυτοκίνητό του και αυτός ήθελε, είχε την ευκαιρία να πάρει μια ευχή και είπε, θα γίνει αυτή. Έγινε στην ουσία ο ίδιος ο λίθος και μπορούσε να εκπληρώνει ευχές για όλους. Αυτό το κατάλαβα πολύ αργά ρε φίλε, εκεί με τα πετρέλαια. Και με τέτοια... δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δίνει στους άλλους ό,τι γουστάρουν και αυτόματα παίρνει πίσω, ξέρεις, με το έτσι χτυπάει τα δάχτυλά του και λέει κατευθείαν, α, εγώ σου παίρνω αυτό. Δεν μπορούσα να το καταλάβω, δεν είχε εξήγηση καλή και έλεγα τι γίνεται ρε φίλε. Προς το τέλος καταλάβαινε τη φάση με το λίθο και αυτά. Ήταν λίγο ό,τι κοιτάνε γενικά η φάση, οι όλοι δηλαδή. Επίσης, καλά, αυτό γενικά με το... θα μου πεις είναι... ταινία επιστημονική φαντασία, έτσι κι αλλιώς. Αλλά το ότι είχαν το 84 σύστημα που μπορούσαν να χακάρουν όλες τις τηλεοράσεις και όλες τις οθόνες του κόσμου και να παίξει αυτό και από εκεί να ελέγξουν κιόλα. Και με τις ακτίνες που δεν λέει καν τι είναι, απλά κουμπάνε όλους τους ανθρώπους αυτό, έκανε όλο τον κόσμο. Σαν φυσικό, σε καταλαβαίνω τις απορίες και το σύστημά σου. Ήταν κακό, ρε φίλε. Ήταν πολύ κακό, δηλαδή.
Βρες κάτι άλλο, ρε, ουσί. Κάνει, πες ότι ξαφνικά βρέχει όλη τη γη, ας πούμε, και με τη βροχή ακουπάει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, κάνει κάτι άλλο, ρε. Πιο καλό, το σκέφτηκες τώρα, είναι πιο καλό. Ναι, δηλαδή όποιος ήταν μέσα σε ασανσέρ, ας πούμε, ή οπουδήποτε έτσι, ας μην σε πυρηνικά καταφύγια, δεν τον έπιασε αυτή η τέτοια. Γιατί ήταν πολύ κακό. Μένα ο πρόεδρος, ρε, ο πρόεδρος της Αμερικής μου άρεσε πραγματικά, ο πρόεδρος της Αμερικής, ρε φίλε, και το πώς φερόταν. Αυτό ήταν γελίο, δηλαδή έχεις, ας πούμε, θυμάσαι κάποια παλιές ταινίες με σούπερ ήρωες που ήταν τόσο κακές, ας πούμε, και έβλεπες τον πρόεδρο της Αμερικής, ας πούμε, ή κάποιον σημαντικό να απεικονίζεται με αυτό το χαρακτήρα. Τελείως άβουλος, τελείως χαζός, τελείως βλακίες να λέει, δηλαδή ήταν τόσο κακή τιμή. Ποιος να φανταζόταν ότι η Αμερική μπορεί να έχει τέτοιους προέδρους? Ξέρεις κάτι, Τάσο? Κοίτα, σου πω κάτι. Το 84 νομίζω ήταν ο Νίξον και κάπως έτσι ήταν, ρε. Η συντελική, να σου πω κάτι. Πηγαίνει και τους λέει, θα ήθελες πυράβλους? Και λέει ο άλλος, θα ήθελα. Δεν του είπε, πες μου την πιο σημαντική σου ευχή για αυτό. Όχι, δεν το είπε έτσι. Δεν το έκανε έτσι ακριβώς. Του είπε ότι οι άλλοι όλοι έχουν πυράβλους, γιατί τους έδωσε. Και λέει, τι πρέπει να κάνεις, τι είναι αυτό που θέλεις κι εσύ? Και αυτός είπε, μα προφανώς θέλω περισσότερους πυράβλους. Σε φάση δεν έχω άλλη επιλογή για να κάνω μια ευχή. Αλλά να πω κάτι, σε αυτή τη σκηνή που είναι μέσα στο White House και μιλάει στον πρόεδρο και γίνονται όλα αυτά, αυτός ο διάλογος, μαλάκα ένιωσα ότι βλέπω το Ross Panther την ταινία, ρε φίλε, για κάποια δευτερόλεπτα. Δεν χωρίς πλάκα. Η οποία παρεπιστόντως είναι πολύ καλή και δεν το δει. Ναι, ρε, αλλά είναι μια κομμωδία τελείως, ξέρω εγώ, που γελιοποιεί τη φάση εκεί που ο πρόεδρος και η φάτσα του και ο διάλογος, ένιωσα ότι βλέπω κάτι τέτοιο, ρε, πάλι. Ενώ ήταν Wonder Woman και ταινία δράσης που... Για μισέ τα, τι να πω. Τι δράσεις, δηλαδή πραγματικά, πείτε μου μια μάχη που είχε. Ωραία. Πείτε μου μια μάχη που είχε. Δεν ήταν... Η μόνη μάχη ήταν με το τίγρη που πολέμησε με την Predator στο τέλος. Με την Τιτά. Κάτσε πόσο, 2 λεπτά, 3. Όσο άντεξε η Τιτά. Που ήρθε και με τη στολή, τη γελία στολή, ρε μαλάκα. Ήταν σαν κονσερβοκούτι με φτερά, ρε μαλάκα. Μ' αρέσει που το κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι τα φτερά είναι χάλια και τις βάλαν να τις τα σπάσει για να τα ξεφορτωθεί και να πολεμήσει μετά χωρίς φτερά, ρε. Το μετάνιωσαν εκεί όσο έπαιζε η σκηνή, είμαι σίγουρος, ρε, πραγματικά, ρε. Καλά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η στολή είναι από παλιά κόμικ, ας πούμε, και τέτοια, δεν τη σειριάσαν τώρα. Αλλά θα μπορούσα να τη είχα σειριάσει καλύτερα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, να σας πάω λίγο στους δύο κακούς. Να τους σχολιάσουμε. Ποιο θέλετε πρώτο, τη Τσίτα ή τον Max Lord? Εγώ θέλω πρώτα αυτόν που ήταν στο Game of Thrones και δεν τα πήγε πολύ καλά. Και κάποιος του άνοιξε το κεφάλι μέσα από τα μάτια μου. Ναι. Κοίτα, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτός ίσως ήταν λίγο το πιο λιγότερο κακό κομμάτι μέσα στην ταινία. Κι ας ήταν ο κακός. Εγώ χάρηκα όταν τον είδα, την αλήθεια. Όχι, είπα κι άλλος ένας ηθοποιός που μπορεί να σώσει την κατάσταση. Κάπως λίγο χάρηκα. Δηλαδή, έβλεπες ότι προσπαθούσε ο καημένος, ρε, προσπαθούσε να πέσει λίγο εκεί πέρα, ας πούμε, δηλαδή, έκανε εκεί πέρα, δηλαδή, έβλεπε, προσπαθούσε να δώσει μια ερμηνεία, ας πούμε. Δεν προσπαθούσε, ήταν γενικά πολύ κακή, δεν σωζόταν. Δεν προσπαθούσε. Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή μην τράψουμε, δεν είναι και μια τρελή ηθοποιά, τώρα, ας πούμε, επίπεδου, ξέρω εγώ, Αλ Πατσίνο ή επίπεδου, ας πούμε, Δικάπριο ή Ράσελ Κρόου, ας πούμε, τώρα, αλλά ήταν μια καλή ερμηνεία, ας πούμε, γιατί έλεπες γύρω-γύρω μηδέν ερμηνείες από παντού, ας πούμε, ήταν όλοι σαν παράδεκτοι. Και δεν μιλάμε μόνο για το ότι ήταν κακή ηθοποιία, ας πούμε, δεν είχαν τι να παίξουν, δηλαδή, το σενάριο ήταν ό,τι να είναι. Εγώ νομίζω ότι ο Max Lord είναι ακόμα μια πολύ αδίκως χαμένη ευκαιρία για την ταινία. Γιατί πάλι, όπως αυτό που λέγαμε πριν με το σώμα του γκόμενου, έχει στηθεί ένα story ακριβώς έτσι ώστε να πάει πολύ γαμάτα, ξέρω, και πάλι την καταστρέφουν. Σου παίρνει ο λίθος το αγαπημένο σου πράγμα ή το πιο σημαντικό πράγμα για σένα,
και τον βλέπεις ότι έχει ένα γιο, ρε φίλε, εκεί. Ο γιος κάθεται εκεί και περιμένει να εξαφανιστεί ως αποτέλεσμα της πώς τα λένε, της ευχής του, και του παίρνει την υγεία αντί για το γιο του, και έτσι στην τελική αφαιρείς μια ευκαιρία να δημιουργήσει το συναισθηματικό ας πούμε υπόβαθρο του κακού. Θα μπορούσες έτσι να τον έχεις να ζητάει περισσότερο, όπως το έκανε ακριβώς, να χάσει το γιο του, να μην το καταλαβαίνει, γιατί ποτέ δεν είναι εκεί ο γιος του, και όχι να είναι ο γιος κάπου μακριά και να χάνεται μέσα στα δάση, ξέρω εγώ, που βρήκε δάσος. Να ρωτήσω, γιατί πάλι δεν θυμάμαι. Τι γυναίκα είχε? Ήταν χωρισμένος θεωρητικά. Α. Γιατί και το μόνο τη φάση. Πήγαινε σε αυτόν. Πήγαινε σε αυτόν γιατί ήταν και καλά η δικιά του σειρά, ναι, να τον προσέχει. Και τον παρατούσε για να κάνει τις business του. Κατάλαβες, είναι κλασικό story του πατέρα που είναι αλλού το κεφάλι του, αλλά πραγματικά αγαπάει το γιο του, άρα κάπως πρέπει να αφήσει αυτό που κάνει. Δεν το λέω αυτό, γιατί ότι σε φάση, εντάξει, αυτός κάνει φέγγι, ξέρω. Η μάνα που είναι να προσέξει το μωρό και κυκλοφορεί στον δρόμο. Μα είναι η σειρά του, ρε φίλε, να προσέξει το παιδί. Η άλλη είναι σπίτι της. Και κάνει καμιά ευχή, ξέρω εγώ. Ήταν. Δεν κάνει τα ευχή. Και το ότι γίνεται χαμός μέσα σε όλο τον κόσμο. Α πούμε, δεν πήρα να πάω να τηλεφωνώ τι κάνει το παιδί μου, ξέρω εγώ. Έτσι θα βγούσε. Είναι και το λέω, εντάξει. Εγώ τάσω να σου πω την αλήθεια, λίγο παραπονήθηκα. Και δεν κατάλαβα ότι χάνει την υγεία του με βάση την ευχή. Εγώ νόμιζα ότι ήδη χάνει το γιο του, γιατί αυτομάτως τον βλέπει όλο και πιο σπάνια, γιατί του κλέβει η μπίζνα όλη την ώρα. Και στην ουσία σκέφτηκα ότι χάνει τον γιο του για την ευχή που έκανε, και όταν το μετανιώσει θα γυρίσει σε αυτόν. Έτσι το πήρα κάπως. Δεν σε βοηθάει καθόλου το μάτι του που πήγε να πέσει έξω, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό από την πίεση της κατάστασης, ότι είχε το λίθο μέσα του και ότι έπρεπε να εκπληρώσει πολλά μαζί, και ότι okay, για να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, ρε φίλε, πρέπει να πονάει, ξέρω εγώ, δεν γίνεται. Ναι, είναι μια εξήγηση. Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε να γίνονται και τα δύο. Δεν μπορεί να σηκώσει αυτή τη δύναμη ως άνθρωπος. Αλλά αυτό κατάλαβα. Ναι. Τι ως αυτό θα πρέπει κατάλαβα. Να είναι. Αυτό θα μπορούσε να είναι γενικώς το story του Max Lord. Να χάσει το γιο, να είναι αυτό που του παίρνει η ευχή σαν ανταπόδοση, και να το σώμα του να μην αντέχει και πολύ όλη αυτή την πίεση, και να έχει και αυτό το κομμάτι και να τον κάνει, ναι, να τρέχει ακόμα πιο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι γενικά δεν το δείξανε καλά, γιατί όντως, ας μην είναι διφορούμενο ακόμα, δεν μπορεί να πεις με σίγουρα ίσχυε ή το ένα το άλλο. Θα μπορείς, ας πούμε, σε μια φάση με κάποια ευχή που πραγματοποιεί αυτός, τέλος πάντων, ως side effect να είναι να πεθαίνει ο γιος του κάπως, και εκείνα, ας πούμε, να το κάνει ξεκάθαρο ότι τελικά έχασε το γιο του γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Mm. Είναι, ρε φίλε, μια ευκαιρία χαμένη και ο Max Lord. Τώρα η Τσίτα. Θα πω το εξής για τη Τσίτα, φίλε. Όλο το story της Τσίτα, αν και είναι φτιαγμένο πάρα πολύ γεμάτο Μαρία στερεότυπο, ξέρω εγώ. Ναι, είναι αυτό. Ναι. Είναι Μαρία η άσχημη. Βγάζει το γυαλί και ξαφνικά έγινε καβλιάρα, ξέρω εγώ. Αλλά είναι και τα υπόλοιπα, ρε φίλε, το τύπου φοράει γυαλιά και δεν μπορεί να περπατήσει στις γόβες, και είναι όλοι οι πάντες της κατόμπαζο είσαι εσύ που δεν μπορείς να φορέσεις γόβες και φοράει γυαλιά σκατόμπαζο. Ρε φίλε, το βρίσκω τόσο γελίο, ρε μαλάκα, σκάει στην πρώτη σκηνή, είναι πανέμορφη, ρε, απλά έχει λίγο το μαλλί της αλλιώς, και όλοι την κράζουν, και στην επόμενη σκηνή είναι το ίδιο πανέμορφη και όλοι είναι μωρό μου, ράντε μου. και γελάω πραγματικά. Ξέρεις, αυτά όμως, αυτά εδώ είναι tropes ταινιών που υπάρχουν γενικώς. Έτσι, όπως λέγαμε πριν, Μαρία η άσχημη, το ίδιο πράγμα. Ναι, γενικά όμως το story της, το ότι θέλει να γίνει κάτι άλλο, ένα πρότυπο που είναι πολύ μακρινό για αυτήν, και ότι το καταφέρνει, και μόλις το καταφέρνει αυτό που ήθελε, την προσοχή, την παίρνει, αλλά δεν της αρέσει, γιατί η προσοχή πάντα είναι τελείως αγενέστατη και full τέτοιο, αλλά αυτή την έχει ανάγκη, γιατί η αυτοπεποίθησή της είναι πάρα πολύ χαμηλή, γι' αυτό και την χρησιμοποιεί ο Max Lord τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα.
Και έχει και το άλλο κομμάτι της κακής της σεξουαλικής επίθεση που του είχε κάνει αυτός ο τύπος στον δρόμο, και πως τώρα που τον βρίσκει τον σπάει στη μέση, ξέρω εγώ. Όλο αυτό κύλησε αρκετά ωραία και όμορφα μέχρι το σημείο που χρησιμοποιείται για την τελευταία μάχη, που είναι λίγο, δεν έχει κανένα λόγο πραγματικό να ασχοληθεί μαζί της η Τσίτα με τη Wonder Woman εκείνη. Έχει τι για να μην ουσία... ναι, προστατεύει, γιατί ουσία... προστατεύει τον άλλον, ρε φίλε. Ναι, όχι. Γιατί, όχι. Μα αυτό το εξήγησε καλά η ταινία, γιατί σου λέει ότι εγώ θα πρέπει τελικά να πάω και να καταστρέψω το κρύσταλλο για να γυρίσει ο Chris Pine, ξέρω, το τέτοιο από το μυαλό μου, τόσο να φύγει να πάει να χαθεί. Και να χάσει. Έτσι θα χάσει την ευχή της, όμως είναι και οι άλλοι Staff και όλοι, πλέον ναι, δεν θα είναι η υπεργαμάτια. Και επειδή έχασε την ανθρωπιά της με αντίτυπο την ευχή, δεν μπορούσε να καταλάβει το βάρος της κατάστασης και γι' αυτό ήθελε με κάθε κόστος να το κρατήσει, να κρατήσει τα πράγματα έτσι όπως ήταν πλέον. Ίσως το πιο solid κομμάτι σε όλη την ταινία, ας πούμε, και... Αλλά γενικά δεν είναι, ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Φάση... Ξέρεις τι, δεν με κάλυψε, εσύ τι κατάλαβες, δεν με κάλυψε πολύ, ίσως γιατί δεν μου αρέσει καν αυτό το point σαν τελευταίο point της βασικής, της βασικής αντιπάλου της Wonder Woman. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν οι κανόνες εμπεριστατωμένοι, δομημένοι τέλος πάντων. Γιατί πρέπει όλος ο κόσμος να πει παίρνω πίσω την ευχή μου. Όχι ο Max Lord να πει παίρνω πίσω την ευχή μου, άρα έτσι να φύγουν όλες οι ευχές. Προφανώς. Γιατί γίνανε δεν και ξέρει. Τα δύο. Ναι, άρα για ποιο ναι, λόγο. Δεν ξέρεις, αλλά άρα... αυτή ήθελε να το προστατεύσει έτσι, γιατί άλλη βλέπει τη Wonder Woman να πηγαίνει να θέλει να καταστρέψει, να ανατρέψει γενικά την όλη φάση. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο θα χάσει αυτή τη δυνάμεις. Οπότε δεν μπαίνει σε διαδικασία να σκεφτεί πώς ακριβώς θα γίνει η όλη φάση. Απλά νιώθει φόβο ότι θα χάσει τελικά αυτό... την. Δεν το έχει δώσει ξεκάθαρα, γιατί παίζουν και τα δύο. Αυτός, δηλαδή, όχι, δεν το έχει δώσει ξεκάθαρα. Για ποιο λόγο να ζητήσουμε τότε από όλο τον κόσμο να αλλάξει τις ευχές, πιάσ' τον Max Lord και σκότωσ' τον ή σπάσ' το ξύλο να τελειώνουμε. Και φαίνεται εκεί πέρα ότι δεν γίνεται. Ναι, φαίνεται ότι δεν γίνεται να μπει το λάσο μέσα να τον πιάσει ή αυτή, γιατί γινόταν εκείνο το πράγμα γύρω-γύρω, ξέρω εγώ. Όμως περνάει το λάσο και τον πιάνει από το πόδι, ρε μαλάκι. Οπότε δεν χρειάζονται όλα αυτά. Θα μπορούσε να τον τραβήξει δυο σφαλιάρες και τελειώνει εκεί το θέμα. Όλο αυτό το πράγμα του να έχει στην. Την πανέμορφη Wonder Woman να σου λέει μαγκές, μην είστε ρε μαλάκες τόσο εγωιστές, ρε μαλάκες, πάρτε πίσω την ευχή, γιατί το μόνο που έχει σημασία είναι η αλήθεια. Τι λες ρε μαν, δεν έχω να φάω, ζήτησα να έχω φαγητό στο σπίτι μου, δεν ήμουν εγώ που ζήτησε, ξέρω εγώ, πυράβλους. Δεν είναι η αλήθεια το πιο σημαντικό. Τέλος πάντων, είναι λίγο τα politics περίεργα. Καλά, η ταινία σε αυτό το κομμάτι ήταν λίγο την άδεση. Δηλαδή, καταρχήν, 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, 7-8 όπως είμαστε κατά, είμαστε πλέον. Κανείς δεν ζήτησε, ρε φίλε, τέτοιο παγκόσμια ειρήνη. Ούτε ένα μοντέλο, ρε φίλε, ούτε ένα μοντέλο. Δηλαδή, ψέματα μας λένε τόσο καιρό. Να σου πω κάτι. Είσαι στην τηλεόραση και βλέπεις έναν άλλο, πες μου μία ευχή. Από τη μία λες, τι μαλακής λέει αυτό, σιγά μην κάνει την ευχή μου. Θα ζητούσες εσύ world peace? Δεν θα έλεγες μια μαλακή έτσι για να δεις άμα θα γίνει ευχή? Έκατσε, σου έδωσε λίστα με κανόνες ότι έχω μόνο μια ευχή και τα λεκέ, μπλα 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 μπλα. Ναι, βάσει πιθανότητων, ένας στα 6 δισεκατομμύρια θα το έκανε, ρε φίλε. Ένας στα 6 δισεκατομμύρια, ένας μοναχός, ξέρω εγώ, στο Θιβέτ. Δεν έχει τηλεόραση. Και έτσι, κανείς δεν ζήτησε. Καταλάβες. Ορίστε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εντάξει. Το πού. Κοίτα.
για μένα, επειδή προσπάθησαν να κάνουν τα plot points της προηγούμενης ταινίας ξανά, αλλά μπορείς να το κάνεις αυτό, πολλές ταινίες το έχουν κάνει, φέρνοντας την ουσία, αλλάζοντας τον τρόπο που λειτουργήσαν στην πρώτη ταινία, εδώ δεν έγινε αυτό και έτσι είδες λίγο το ίδιο πράγμα αναμασημένο σε μια ταινία που δεν είναι τόσο δεμένη. Η προηγούμενη ήταν πιο δεμένη, πιο δομημένα όλα, αρχή, μέση, τέλος. Εδώ δεν ήταν έτσι, ήταν όμως τα ίδια plot points, λίγο αναμασημένο, το πέταξε και φαίνεται πολύ άσχημο αυτό. Δεν έχει να σου δώσει καινούργια πράγματα, να πεις έχουμε κάτι καινούργιο. Είναι όλα τα ίδια, με κακή εκτέλεση. Ναι, επίσης δεν είχαμε καμία εξέλιξη στο χαρακτήρα της Diana. Αν εξαιρέσει το ότι θυσίασαν αυτό στο τέλος. Ναι, εντάξει, ναι, το προσφέρω αυτό. Δηλαδή δεν είχαμε τίποτα εσύ. Γιατί στη βασική ηθοποιό, στην πρωταγωνίστρια, δεν είχαμε καμία. Στη τελευταία σκηνή έδειξε ότι ίσως και θέλει να προχωρήσει σε φάση γκομενικά. Με γιατί αυτό, είδε αυτόν. Ναι, είδε αυτόν που είχε μπει, είχε καταλάβει το σώμα του άλλου και στην ουσία κατάλαβε ότι γιατί όχι, γιατί να μην τον αφήσω να με φλερτάρει. Το έδειξε αυτό σαν και καλά αφήνω να γίνει εξέλιξη, αλλά και αυτό ακόμα το βρίσκω και λίγο ρε φίλε. Δηλαδή, με αυτόν ρε φίλε, άντε γεια, έχει τόσο σερβά. Δηλαδή, που βρέθηκαν κιόλας ρε πιστεύω, δεν ξέρω. Είναι πολύ παράξενα τα πράγματα. Άσο εσύ για τον χαρακτήρα το βασικό, για την ίδια τη Wonder Woman. Τι έχεις να προσθέσεις, τι έχεις να πεις, πώς την είδες γενικά? Είχε 2-3 σκηνές δράσεις πέρα από τα μαλλιά που φαίνονταν ωραία. Σου έμεινε τίποτα άλλο? Κοίτα, γενικά αυτοί οι χαρακτήρες πρέπει να λειτουργούν σαν αρχέτυπα και πρότυπα, έτσι. Δηλαδή και ο Σούπερμαν δεν βλέπεις καμία τρομερή αλλαγή από τη μία ταινία στην άλλη, ούτε στον Batman όταν βλέπεις τη συγκεκριμένη τριλογία, ας πούμε, ή τα λοιπά, όταν τον πιάνεις όλες τις ταινίες να υπάρχει εξέλιξη. Αλλά τέλος πάντων, η Wonder Woman, ο ρόλος της Wonder Woman είναι να είναι ένας γυναικείος Superman, δηλαδή μια τελειότητα που θα δει το κορίτσι και θα θέλει να το κάνει πρότυπο. Okay. Το κάνει πολύ καλά. Δεν κάνει κάτι άλλο. Αυτό χωρίζεται σε εμφανισιακό κομμάτι και σε κομμάτι δράσης και, μετά. Και φυσικά και στο εμφανισιακό, όπως ας πούμε ο Captain America είναι αυτός που είναι ρε φίλε, ο ξανθός σωματάρας και τέλειος σε όλα. Ο ξανθός γολανομάτης που νίκησε τους Ναζί. Ναι. Εντάξει, το λες και καστάνο, το λες και καστάνο. Ναι, αυτή η τελειότητά του είναι εκεί για να είναι το υπέρτατο πρότυπο του αντρός, ας πούμε. Okay. Αυτό είναι και η Wonder Woman. Θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλοι 5-6 χαρακτήρες γενικοί στην DC και να έρχονται με άλλες πλευρές αυτού του πράγματος, όπως ας πούμε ο Iron Man δεν είναι όπως είναι ο Captain America, έτσι. Είναι κάτι άλλο. Ναι, έχει άλλη φάση. Ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εσείς έχεις μόνο τη Wonder Woman. Οκ. Η Wonder Woman πρέπει να είναι τελειότητα, φίλε. Το μάλλον να είναι τέλειο, το βάψιμο να είναι τέλειο, να μην την ακουμπάει κανένας. Οκ. Το κάνει πολύ καλό και τα λοιπά. Και αυτό μπορεί να κάνει μόνο, φίλε. Και δεν θα κάνει κάτι άλλο σε καμία ταινία. Το Wonder Woman θα γίνει με Aquaman ταινία? Ξέρεις τίποτα γι' αυτό να μου πεις? Κοίτα ρε εσύ, στα κόμιξ υπάρχει πολύ το Wonder Woman και Batman romance, αλλά υπάρχει και το Aquaman Wonder Woman. Ναι. Το οποίο, το ναι. Εγώ θα λέγω λίγο και Superman Wonder Woman υπάρχει και υπάρχει, Batman Wonder Woman, υπάρχει, αλλά... υπάρχει και αυτό, και το Superman Wonder Woman. Ας πούμε... Υπάρχει Batman... Superman Aquaman romance. Όχι, όχι, όχι. Γιατί όχι. Δες, τι έχουμε στο μυαλό μας τώρα. Υπήρχε στην προηγούμενη ταινία, στο Batman v Superman, ίσως και στο Justice League λίγο, κάτι να παίζει ανάμεσα στον Batman και στην Wonder Woman, έτσι. Ελαφρώς,
Υπήρχε. Υπήρχε. Ναι. Ο Aquaman που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν ταιριάζει με αυτήν την Wonder Woman. Στο comics, το Flashpoint, το οποίο και σαν animation είναι ένα από τα καλύτερα animation που έχει βγάλει η DC, εκεί έχεις Wonder Woman Alternative που είναι κακή και Aquaman που είναι Alternative επίσης κακός, και στην ουσία έχουν μια κόντρα μεταξύ τους γιατί είχαν χωρίσει. Και έχεις τον Flash στη μέση που προσπαθεί να κάνει τα δικά του για να ανατρέψει αυτό το timeline, και έτσι δημιουργεί το νέο timeline της DC στα comics, okay? Το οποίο αυτό μάλλον, θα ήταν μια ταινία του Flash, έτσι. Ναι, λέγεται Flashpoint. Το οποίο έχουν ανακοινώσει ότι αυτό θα είναι το story του επόμενου Flash. Και έχουν ανακοινώσει μέσα τρεις Batman και... Έτσι ήταν και στο άλλο. Okay. Και στο animation. Και θα βάλουμε το Flash από τη σειρά. Μπορεί. Αλλά γιατί στην ουσία... αυτό έχει παίξει γενικά στη φάσουλα της σειράς, η οποία την έχω σταματήσει, δηλαδή, αν έχει τελειώσει κάνει, δηλαδή. Είχε εμφανιστεί σε μια φάση ο Flash των ταινιών στη σειρά. Να, και στο Flashpoint, την Flash ταινία δηλαδή, την πρώτη που... Γενικά δεν λειτουργείς, ρε φίλε, βάζοντας το Flashpoint σαν τόσο κοντά. Το Flashpoint θα έπρεπε να είναι πιο μετά, ξέρω εγώ, 10 ταινίες μετά, για να τα ενώσεις όλα. Όπως... Για να αλλάξεις ρότα, γιατί πλέον θα έχεις πάει σε ένα κλάιμαξ και θα πρέπει κάπως να αλλάξεις την φάσουλα. Επειδή όμως τώρα ό,τι έχουν κάνει, το έχουν κάνει σκατά, έχουν δει ότι τα μισά δουλεύουν, τα άλλα μισά δουλεύουν και θέλουν να πετάξουν και να πάνε σε μια νέα ρότα, θα βάλουν το Flashpoint. Μέσα στο Flashpoint μπορεί να δεις Alternative Wonder Woman και Aquaman να κάνουν τα δικά τους, δύο-τρεις Batman, στο τέλος να μένει ένας, πιθανότητα του Pattinson, και να πάει έτσι παρακάτω η φάση. Αυτό μπορεί να γίνει σε 2-3 χρόνια. Κρίμα γενικά για την DC, γιατί θα μπορούσε να έχει πόρους. Έχει πόρους, φίλε. Έχει κομιξάρες και ιδέες και όλα είναι γραμμένα. Είναι μόνο να τα σκηνοθετήσει. Έχει τους δύο καλύτερους και πιο γνωστούς περίεργους στον κόσμο. Batman vs Superman. Δηλαδή, όταν είχα ανακοινώσει την ταινία, λέω, δεν γίνεται να είναι highlight, δεν γίνεται να πάει κακά στην ταινία. Έχει τους δύο καλύτερους σουπερίρωες και οι πιο γνωστούς, και έχει και καλούς ηθοποιούς. Τα γάμας όλα, ρε φίλε, και είναι κρίμα. Αυτό είναι κρίμα. Κάπως που έτσι... Που είναι κακή ταινία, απλά θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη. Mm. Θα μπορούσε να είναι ότι καλύτερο έχει βγει σε σουπερίρωες. Κάπως έτσι, λοιπόν, ας τελειώσουμε αυτή την εκπομπή, αυτή την πίκρα στη γλώσσα, στη γεύση του Δημήτρη. Εγώ να πω ότι δεν τη θεωρώ τη χειρότερη DC ταινία, έτσι. Το Suicide Squad είναι ντροπή να ονομάζεται ταινία, δεν είναι ταινία. Οπότε θα έλεγα ότι βάζω το Suicide Squad τελευταίο και το Justice League από πάνω και μετά το Wonder Woman. Ναι, το Justice League θα είναι χειρότερο. Εννοείται, φίλε, εννοείται. Ούτε καν. Ούτε καν. Justice League επίσης δεν είναι ούτε καν. Διαφωνώ κάθετα. Και να σου πω κάτι τώρα που θα βγει το Snyder Cut, που είπανε για να κάνουμε μια ταινία που στις 2 ώρες ήταν χάλια, να την κάνουμε 4 ώρες, να μην κόψουμε τίποτα σε επεισόδια, και θα είναι καλύτερη. Όχι, θα είναι χειρότερη για το Suicide Squad, πιστεύω. Όχι, αυτό δεν γίνεται, όχι, γιατί είναι ντροπή για ταινία. Θα είναι, πιστεύω, σε μερικούς μήνες θα έχεις. Σε μερικούς μήνες θα έχεις Suicide Squad στον πάτο. Λες ας είναι αρτησίες τα. Σνάιντερ. Σνάιντερ Cut. Justice League. Πες μου πόσες γαμάτες είχε τις σκηνές του Justice League, μαλάκα. Η φάση με τον άκομα. Γάμισε. Δεν θυμάμαι κάτι φάση. Το τι είχε. Καλά. Δεν θέλεις να θυμάσαι. Θέλεις να θυμάσαι. Ναι, εντάξει. Που είναι... πήγε να τον μαζέψει. Αυτό. Στο τέλος, που αρχίζει το ξυλίκι ακόμα, α πούμε. Οκ, okay, ούτε δεν θυμάμαι καν. Δεν το θυμάμαι καν. Είχε πολύ. Είχε αρκετή δράση, ήταν πολύ πιο ωραία από Wonder Woman, α πούμε, δεν συγκίνησε. Επίσης είχε ως. Εντάξει, α την αρχίσει λίγο πώ το θέλω να το πει. Πάω το πίσω, κόψε το μοντάζι, λίγο θα κάνει. Θα το αφήσω εκεί για πάντα.
Για να δείξουμε κιόλας ότι υπάρχει διχασμός και σε αυτό το podcast, έτσι. Μένα δεν μου φάνηκε η χειρότερη ταινία της DC. Suicide Squad, μακρά, μακρά η χειρότερη ταινία της DC. Να πω την αλήθεια, το Suicide Squad δεν το έχω δει ποτέ ολόκληρο. Γιατί μια φορά που την πρώτη φορά που σας αυτό εδώ, ή κάπου λίγο στα δύο τρίτα που ακοιμήθηκα. Και δεν μου είστε όρεξη να βάλω ξανά το δω, οπότε δεν μπορώ να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Κοίταξε, για μένα το Suicide Squad ήταν, μπορεί σαν ταινία να μην ήταν πολύ γαμάτο, αλλά είχε σκηνές που μου άρεσε να βλέπω, ρε φίλε, ήταν ευχάριστο. Μπαπ μια σκηνή, μπαπ δεύτερη, μπαπ τρίτη. Ακριβώς αυτό. Δεν είχε, ρε φίλε. Ακριβώς ναι, αυτό. Το Suicide Squad. Αλλά είχε τουλάχιστον αυτό. Το Suicide Squad είναι μία ώρα βίντεο κλιπς. Ναι. Αυτό είναι. Δεν είναι ταινία. Δεν έχει. Και βασικά να σας πω έτσι για να το έχετε και στο νου σαν πληροφορία. Όταν γινόταν η ταινία, ο σκηνοθέτης είχε στο μυαλό του ένα πράγμα. Οκ, να το βγάλει έτσι, όπως το είχε στο κεφάλι του. Αρχή, μέση, τέλος κτλ. Βγάζουν το πρώτο βίντεο κλιπ. Το πρώτο τρέιλερ. Το οποίο το είχαν δώσει σε μια εταιρεία που έκανε βίντεο κλιπς μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και τρέιλερ μόνο. Και βγάζω το πρώτο βίντεο κλίπ, αν το θυμάστε, εκεί που έπαιζε το. Από τέτοια. 21 Pilots. Όχι αυτό. Έπαιζε Queen. Και έγινε χαμός, φίλε. Λέμε, όπου ταινιάρα θα είναι. Ήταν πολύ καλό βίντεο κλίπ. Τρέιλερ. Τρέιλερ. Κολλάει το μυαλό. Και μετά δίνουνε το τελικό edit της ταινίας να το κάνει η εταιρεία που κάνει τα trailer. Τη πήραν από το σκηνοθέτη και τη δώσαν σε αυτούς που έκανε trailer και βίντεο κλιπ. Και αυτοί καταλήξαν στη τελική ταινία, η οποία είναι αυτό το ό,τι να είναι πράγμα, που στο πρώτο μισό άμα το δεις εμφανίζονται, ρε φίλοι, χαρακτήρες λες και βλέπουμε Pokemon. Είναι, ρε φίλε, και να πέφτουν μουσικές, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι... αυτό δεν είναι κακό, ρε φίλε. Μιλεύεις μια ταινία με σούπερ ήρωες, πρέπει προσπάθησε να δώσει μια διαφορετική οπτική ματιά. Οπότε δεν νομίζω ότι ήταν κακό αυτό. Θυμήσου ότι. Μισή από άμεσα. Θυμήσου ότι κοιμήθηκες και ότι. Στα δύο τρίτα, στην αρχή τα κομπλέ. Φίλε, όχι. Πολύ. Κράζουμε αυτή τώρα. Κράζουμε. Σχολιάζουμε, θέλω να πω. Από άποψη ταινία, μπορεί να μην ήταν τόσο καλό το plot, αλλά αυτά που είδα με ευχαρίστησαν σε σχέση με αυτά που είδα στη Wonder Woman. Ναι, ρε φίλε. Ήταν αυτή η διαφορά. Για να κάνεις μια καλή ταινία, δεν φτάνει μόνο να φτιάξεις ωραίες σκηνές, να τα ενώσεις με το Windows Movie Maker και να φτιάξεις ταινίες. Γι' αυτό υπάρχει ο μουντασγέρης για να δώσει ροή στη ταινία. Κάθε σκηνή πρέπει να έχει συγκεκριμένο μέγεθος, να υπάρχει ροή. Να πηγαίνεις από τη μία σκηνή στην άλλη χωρίς να κάνεις τεράστιες κοιλιές. Αυτά είναι. Άγιε που σε χούσεις. Ειδισμένο λόγο. Ναι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Το callback στις αρχές τραγωδίες. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε λίγο. Ήμουν ο Τάσος όλα τα πόδια για το Monkey Bros. Ledger. Βγάζουμε podcast με τη βοήθεια ανθρώπων απλωμένων σε όλη την Ευρώπη. Κάθε μία με δύο εβδομάδες περίπου θα τα βρείτε όλα στο monkeybros.gr και στα podcast apps της επιλογής σας. Μαζί μου ήταν ο Τέο. Ο Τέο, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε τη γνώμη μας για το κάθε τι που βλέπουμε και δεν θέλετε να δείτε, οπότε πιο εύκολο θα είναι να ακούσετε την εκπομπή μας παρά να βλέπετε αυτά τα πράγματα. Χαιρετίσματα από μένα, από και από Γερμανία. Τα φιλιά. Και αναλόγως τα views θα καταλάβουμε αν η παρουσία σου βοηθάει ή όχι. Και αναλόγως... Μείον ένα views θα έχεις. Και ο Δημήτρης. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ για εμένα. Καλή συνέχεια. Άντε, bye. If I desire to stop deep understanding, deep understanding, deep understanding, deep.
This is the way I am. I mean, this is my, you know, when your music is your kick, why, that's it. The way it goes. One of us said this. Music is better enjoyed than analyzed. Or was it discussed? That fall. Click, click, click.